Από τον ένδοξο πόντο στο βήμα ο αδελφός και συναγωνιστής Ευστράτιος Περσίδης. Πέρα σας, καλούνται τα πέρα αδελφοί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που ήθελα να πω αρχικά σαν συνέχεια του πολύ ωραίου λόγου που έβαλε ο καθηγητής είναι ότι αυτό το βιβλίο, όλο τυχαίως που ανέφερε, το έχω και εγώ σπίτι μου και το έχω διαβάσει. Λέγεται «Άντε, η τάξη των Ευγενών». Είναι γραμμένο από τον Νικολάους Ρίτσαρντ Κούτενχόβεν Καλέργη. Δυστυχώς αυτό το άτομο είχε και ελληνικές ρίζες. 1926. Ναι, έχει γράψει 22 βιβλία. Μέσα σε αυτά τα βιβλία υπάρχει το βιβλίο «Πανευρώπα», όπου αναφέρονται όλα όσα γίνονται σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κάνει αυτός ο τύπος μέσα εκεί. Δηλαδή, μετά από 190 χρόνια, 80 χρόνια, βγαίνουν. Λοιπόν, το βιβλίο που έχω εγώ, το «Άντε, η τάξη των Ευγενών», δεν το έχω τελειώσει εδώ, αναφέρει στην εισρωή όλων αυτών των επίκων, έτσι, με τη βία. Λοιπόν, έτσι ώστε να αλλοιωθεί και να αλλοτριωθεί και να καταστεί κατώτερη της πολιτισμικής αξίας ο ευρωπαϊκός αλλά και ο ελληνικός κοινωνίες, έτσι ώστε να μπορούσαν να πέσουν μόνα τους. Και μάλιστα, έτσι, αυτό που προσπαθεί να γίνει, έτσι, να γίνουν όλοι αυτοί οι Αυστραλοί ψηφίδες, ψηφιδωτάκους στην Αμερική, έτσι, που να μην έχουν καμία συνάφεια, καμία δυτική, να μας αγγίζει τον έναν τίποτα από τον άλλον, έτσι, που να μας κοιτάζει ο χώρος, όταν αυτός μου φαίνεται ύποπτος και εγώ, πώς μου πάει το λαιμό, ένα good morning, έτσι, και πάνω στο σπίτι μου μέσα. Ούτε να τον ξέρω, ούτε να τον μιλήσω τίποτα. Έτσι, για να μπορέσουμε να αισθανόμαστε πολίτες του κόσμου, χωρίς ταυτότητα, χωρίς γλώσσα, χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα γνώρισμα, έτσι ώστε για ποιο πάτριο θα να πολεμήσουμε, για ποια πατρίδα, για ποια παράδοση, για ποια θυσία, για τίποτα. Έτσι. Αυτό επιδιώκουν και έτσι θα πέσει όλη η γη μόνη της στα χέρια τους. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το ανώτατο βραβείο αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή κοινότητα λέγεται Βραβείο Καλλιέργη. Το έχει πάρει ένας Έλληνας. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ο Κωνσταντίνος Τσάξος. Θεός χωράς των μεγάλων μασόνων. Λοιπόν, αυτός έχει πάρει από τους Έλληνες. Το έχουν πάρει πάρα πολλοί ξένοι και από τους Έλληνες έχει πάρει Τσάξος. Έτσι. Και του Καραμάνι το άξιζε, έτσι. Αυτό ήταν. Όλοι. Ο ένας συνεχίζει το έργο του αλλού, να ξέρετε. Λοιπόν, όσο για τους επίκους που έρχονται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, έτσι. Και εμείς φεύγουμε να μπουν αυτοί μέσα. Ναι. Πέρσι είχα πάει πάνω στα πατρίδα γράφη στον πόντο της Κωνσταντινούπολη. Σας βεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή. Αυτά που μας λένε ότι περί της Τουρκίας, ότι πεινάνε, ότι είναι κακομοίριδες, ότι είναι απολύτες, ότι, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουνε, έτσι, που φτιάξανε, έτσι, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θυμάστε, φτιάξανε, διέλυσαν τη Γερμανία, την επικίσανε, η Γερμανία δεν χρειάζεται να επικίσει πια, έτσι, δεν χρειάζεται να κάνει. Τώρα φύγουμε. Τώρα. Η Γαλλία, η Γερμανία και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν χρειάζεται να επικιστούν. Η μόνη η οποία έκανε αμυγής κοινωνία, χριστιανική και ορθόδοξη, χωρίς επίκους ήταν η Ελλάδα. Όλες οι άλλες χώρες μέσω των αμυγιών που είχαν τόσα χρόνια έχουν γίνει μείγματα. Αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία είναι 1 εκατομμύριο οι Ολλανδοί, οι γνήσιοι Ολλανδοί, και τα άλλα 9-10 εκατομμύρια είναι όλοι από όλες τις φυλές της γης. Έτσι, αλλά είναι Ολλανδοί. Λοιπόν, έτσι είναι όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πήγα κάθε φορά στην Γαλλία και τους ξέρετε, όλους αυτούς θα δω καμιά ωραία γαλλιτούλα που λέγανε τις ωραίες οι γαλλιτούλες. Στον Πορτό, ξέρεις έδιο.
Και μόνο κάποιο κυλόμενο σε όλα, δηλαδή κάτι τρομακτικό, κάτι τύπο. Πού ήταν οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Όλε οι κοινωνίε ευρωπαϊκέ είναι μείγματα. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επίτηδε δίνουν τα επιδόματα αυτά που δίνουν, έτσι. Ξέρουν οι Ευρωπαίοι ότι ο διαγωνιστικό πόλεμο επικίνδυνε χώρε του με Τούρκου, με Μουσουλμάνου, με αυτού που κάνουν πολλά παιδιά. Γι' αυτό δίνουν τα επιδόματα. Έτσι. Αλλά σας λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι αυτοί δεν θέλουν να, πώς το λένε, να επικυστούν οι χώρες, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη, γιατί είναι ήδη επικυσμένες και είναι ήδη μοσαϊκά. Λοιπόν, αυτή η χώρα που ήταν καθαρή η αμυγή στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Τουρκία που λέτε, το τι δουλειές υπάρχουν, το τι εργοστάσια υπάρχουν, το τι οργασμός υπάρχει, το τι πλούτος, το τι δεν λέγεται. Όλη η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει γκρεμιστεί, έχει καταστραφεί και έχει μεταβληθεί. Τα προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν στην Κίνα φτιάχνουν στην Τουρκία. Τουρκία, Πολωνία και Τσεχία. Και όλα τα υπόλοιπα στην Κίνα. Και μας έρχονται εδώ πέρα με τιμές εξευτελιστικές. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα όταν βλέπει ότι όλες οι επιχειρήσεις κλείνονται, ότι όλα κλείνουν, ότι όλα διαλύουν. Μην νομίζετε ότι η Γερμανία παράγει τίποτα. Αν εμείς δεν παράγουμε κάτι, η Γερμανία δεν παράγει ακόμα λιγότερα, έτσι. Και μην νομίζετε ότι αυτό το αυτοκίνητο που βγάζουν, που λένε ότι βγάζουν αυτοκίνητα, είναι γερμανικά, έτσι. Απλώς είναι κινέζικα. Τα συναμονούν οι Γερμανοί για τον όρο και το Θεαθήνη να φανεί ότι είναι γερμανικά. Ξένοι εργάτες στη Γερμανία για να μας τα φέρουν σαν γερμανικά. Δίθεν. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία πουλάνε. Ναι, δεν την πουλάνε αυτοί. Τα αφεντικά που έχουν τις τράπεζες έχουν όλη τεχνογνωσία. Όλα τα πάντα, έτσι. Δεν υπάρχει παραγωγή. Ναι, ακριβώς. Αυτό κάνανε. Δηλαδή, θυμάστε, βγάλανε πρώτα την Ιαπωνία έτσι, για να χτυπήσει την Ευρώπη. Μόλις η Ιαπωνία κορέστηκε. Ανέβηκαν το Αμερικάνικο το όλο και λοιπά, την κλείσανε και τι τους έμεινε στους Ιαπωνέζους, 200% έλλειμμα στο ΟΕΠ και 20-30 εκατομμύρια χρέος. Πού λες ρε παιδιά, ποιος, στην Ιαπωνία ή αυτό. Δηλαδή, αν οι Ιαπωνέζοι χρωστάνε, έχουν 200% έλλειμμα και τόσα 3 εκατομμύρια χρέος, τότε τι να πούνε οι άλλοι που τους ήταν το κόσμο εκεί, έτσι. Λοιπόν, διέλυσαν την Ιαπωνία και τώρα φτιάξαν την Κορέα και τώρα την Κίνα. Τι θα μείνει στην Κίνα μετά από αυτό όλο, έτσι. Η διάλυση φυσικά της Ευρωπαϊκής Υπήρου από άποψη εκβιομηχάνησης και γενικά όλη η οικονομική καταστροφή που αυτό επιδιώκουν, έτσι. Και οι Κινέζοι παίρνουν ένα κουπάκι ρύζι ο καθένας στην πέρα, έτσι. Δεν παίρνουν παραπάνω. Τα υπόλοιπα χρήματα, όπως και στην Ιαπωνική βιομηχανία, πηγαίνουν στους τραπεζίτες, Ρότσιλ και αυτούς που τα φτιάξαν αυτό όλα, έτσι. Ο σκοπός είναι να σου λέω, η διάλυση πρώτα της Ευρώπης που τους πονάει, έτσι, που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και η Ελλάδα, έτσι. Και μετά. Όλη η άλλη γη θα πέσει σαν όριμο σύμπαν. Λοιπόν, ναι, που λέτε. Αυτοί περνάνε μέσα από την Τουρκία, σας έλεγα όλοι αυτοί οι λαθροέπικοι που έρχονται, και δεν μένουν εκεί πέρα που είναι μια χώρα παράδεισος, με δουλειές, με εργαστάσια, με βιομηχανίες, τα πάντα, έτσι. Και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Όλοι είναι αυτός, επειδή λόγω της ιατρικής μεθυκότητας έχω έρθει σε επαφή για την περίθαψή τους, έτσι. Δεν είναι κανένας Σύριος. Κανένας, έχω και μάλιστα φίλο και συνάδελφο Σύριο. Που πήγαμε εκεί πέρα και δεν είναι κανένας από τους Σύριους. Είναι όλοι αυτοί οι Αφγανοί. Αφγανοί, οι οποίοι ξέρετε τι είναι αυτοί. Είναι η χειρότερη μορφή του Ισλάμ. Και. Σουνίτες. Ναι, λοιπόν, Αφγανοί, να ξέρετε, εγώ ήμουν εγώ μωρό παιδάκι, είχε πόλεμο στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λέτε εκεί πέρα, οι οποίοι τον πυροβολά του βγάζει το πιστόλι να του ρίξει και κάθεται και την τρώει και δεν τον νοιάζει. Δεν κάνει πίσω. Έτσι σου λέει, έχω φάει 3-4 παντού, θα φάω κι άλλη και θα ζήσω. Και σου σκοτώνει. Καταλάβατε. Λέμε για τέτοια λύση και για τέτοιο πίσω και τέτοιο φανατισμό. Λοιπόν, αυτοί όλοι που λέτε είναι οι αυριανοί δήμοι μας που θα μας φτάσουν, έτσι. Λοιπόν, φυσικά να ξέρετε ότι μην νομίζετε ότι το Ισλάμ είναι αθώα θρησκεία. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν Ισλαμιστές κακοί και μουσουλμάνοι είναι καλοί, έτσι. Σούρα του Κορανίου μέσα αναφέρει, να σου το πω αυτό λεξί, ότι πολεμήστε μέχρι να μην υπάρξει άλλη θρησκεία πάνω στη γη, παρά μόνο του Ισλάμ, παρά μόνο του Αλλάχ. Ακόμα και αν χρειαστεί να χαθεί η μισή γη. Είναι σούρα του Κορανίου. Άμα δεν πιστεύετε, διαβάστε το μέσα. Λοιπόν, εντάξει, φυσικά και ο Μάμεθ ήταν συγχρονιστής στην εθνικότητα που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Το ξέρουν καλά πάρα πολύ. Και δεν ήταν Άραβας. Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 1994, η Βουλή των Ελλήνων με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη ψήφισε ομόφωνα την αναρτήση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, την περίοδο 1916 έως 1923. Η 19η Μαΐου αντιπροσωπεύει, σαν ημερομηνία, για να ξέρετε,
την ημέρα της αποβίβασης του Κεμάλ, του Μουσταφά Κεμάλ, στη Σαμψούντα, όπου ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της γενοκτονίας, και πιο σκληρός. Γιατί με την ήττα το 1992 στη Μικρά Ασία, η νέα τάξη πραγμάτων που επικράτησε τότε, με την απόλυτη συνενοχή ολοκλήρου του διεθνούς πολιτικού κατεστημένου, έτσι, δηλαδή, θα δείτε πόσοι συμμάχησαν εναντίον μας. Περιόρισαν ουσιαστικά όχι μόνο τα γεωγραφικά όρια του ελληνισμού, αλλά και τα διανοητικά. Όντως, άμα δείτε αυτό που λέγαμε, έτσι, αυτό που δημιουργείται τώρα τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο μεγάλη συρρήκνωση. Χάσαμε τη Μικρασία, διαλυθήκαμε, εξολοθρευτήκαμε, τελείωσε από εκεί πέρα. Η Ράτσα μας εξαφανίστηκε. Τη μισή Κύπρο, εξολοθρευτήκαμε, διαλυθήκαμε. Την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη, το ίδιο. Τη Βόρεια Ήπειρο, είναι όλοι οι Βόρειοι Ήπειροι έχουν έρθει στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει κανένα από εκεί πέρα πίσω. Όσο πάει και η Ελλάδα γίνεται γύρω από την Ομόνοια. Αλλά και η Ομόνοια δεν είναι ελληνική, έτσι. Άμα πάτε και μου πείτε εσείς κανέναν ελληνική πέρα, δείγμα θα βρείτε, έτσι. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άρα όλα αυτά δρώνουν εναντίον μας, κανένας δεν το καταλαβαίνει. Έτσι. Δείτε ότι όσο πάμε, μας κλείνει ακόμη πιο πολύ. Βγαίνει ο Σκοπιανός, που το έχει δώσει το θάρρος ο κύριος Σόρος, και λέει ότι Σαλόν είναι Σκοπιανή πόλη. Λέει και είμαστε πρωτεύουσά μας είναι Σαλόν. Βγαίνει ο Σαλίμ Περίσα, ο πεινασμένος που βρωμάει τα χρώματα του, έτσι, και λέει τα σύνορά μας είναι αλθονοαυραγικό. Και κανένας προσκυνημένος πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο δεν κάνει διάδειγμα και να του πει ρε Σαλή, μα πώς το. Ποιος εσύ είναι Σαλή και τι φοβάται, ποιον φοβάται, δεν καταλαβαίνω. Να του πει χαλάμε τις σχέσεις μας ή αυτό διαμαρτυρία ή τίποτα. Τίποτα, κανείς, σαν να μην υπάρχει. Βγαίνουν οι Σκοπιανοί και περιφέρουν φέρετρο στην πρωτεύουσά τους κυλιγμένο από την ελληνική σημαία ότι τις κάνουν την κηδεία της Ελλάδος. Κανένα διάβημα. Πουθενά. Ποιο θα κάνει διάβημα, τώρα δεν πήγε την εξαγωγή. Τώρα είναι φερέμονα και εντολοδότη. Το θέμα είναι ότι εδώ, αν θέλετε, ξέρετε. Αυτό θέλω να καταργήσω. Ηρεμία. Σε λίγο θα σας δοθεί ο λόγος, σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσει ο κύριος Περσίδης και σε λίγο θα σας δοθεί ο λόγος. Πείτε μετά και λίγο, δεν σας ακούμε. Λοιπόν, γενοκτονία καλείται η μεθοδική εξολόθρευση μιας εθνικής, φιλετικής και θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμική συγκρούση. Ο γενοκτόνος δεν εξολοθρεύει κάποιον για κάτι που έκανε, αλλά για αυτό που είναι. Στην περίπτωσή μας, επειδή ήταν Έλληνες και Ορθόδοξοι. Ο Ποντιακός Ελληνισμός από την πτώση της Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας του 1461, 7 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, έπεσε την Τραπεζούντα. Ήταν το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού, η εσχατιά του Βυζαντίου. Γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς, προσπάθειες για τον βίαιο εξισλαμισμό, τον εκτουρκισμό, με αποκορύφωμα τη συστηματική και μεθοδική εξόντωση τη γενοκτονία του περασμένου αιώνα. Μπορεί να διακριθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη αρχίζει το 1461 έως μέσα στο 17ο αιώνα. Η δεύτερη από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι το τέλος του πρώτου Ρωσικού πολέμου και χαρακτηρίζεται. Παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν προσέχει κανείς το όνομα εκεί και αισθάνομαι κι εγώ πολύ άσχημα για να σας όλοι μιλήσω μας. Μετά. Όλοι μας. Σας παρακαλώ. Ένα από τα δύο. Μιλάει ο κύριος και πρέπει να τον ακούμε. Σεβασμό. Εάν τους ανθρώπους που προσπαθούν να αγωνιστούν, για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Θα ζητήσω μια πράγμα από όλους σας. Είναι η ίδια κατάσταση σε κάθε εκδήλωση. Όταν περάσει μισή ώρα παραπάνω από αυτή που υπολογίσατε, αρχίσετε να τεινάζεστε και να παραπονιέστε. Και περιμένετε με τέτοιο έλλειμμα υπομονής να έρθουν λύσεις στα χιλιάδες ζωτικά προβλήματα για το γένος και τη σωτηρία του. Δεν θα έρθουν με τέτοια ελλείμματα υπομονής που παρουσιάζετε. Αν δεν μπορείτε να θυσιάσετε μισή ώρα παραπάνω στον χρόνο σας για αυτή τη ρημάδα την Ελλάδα όπως κατάγησε, τότε τι περιμένετε και ποιον να σας λύσει προβλήματα. Συνεχίστε, κύριε Περσίδη, συνεχίστε. Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο, Ένωση και Πρόοδος, ιδρύθηκε το. Συνεχίστε, κύριε Περσίδη, θα σας δω πρώτα. Ιδρύθηκε το 1889. Στο συνέδριο το ακούστε πού στη Θεσσαλονίκη. Το 1911 πάρθηκε η απόφαση ότι στη Μικρά Ασία πρέπει να μετατραπεί σε μονομεθανική χώρα. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία.
ο κύριος Ευστράτιος. Οι λύσεις υπάρχουν αν έχετε λιγάκι υπομονή και δεν περιμένετε να παρακολουθήσετε τα νυχτερινά τηλεοπτικά προγράμματα, θα τις ακούσετε εδώ. Αλλιώς θα τις ακούσετε από τις λύσεις. Ήδη έχουν προτείνει ομιλητές κάποιες λύσεις. Ανοίξτε τα αυτιά σας, σας παρακαλώ, και έρχονται και οι υπόλοιπες. Τι περιμένετε, να σας πούμε ότι αύριο ελευθερώθηκε η χώρα? Αυτό περιμένετε? Όλοι μαζί θα προσφέρουμε, όλοι μαζί ό,τι μπορούμε. Αγαπητέ, μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε τα όπλα. Και εγώ τα όπλα θέλω να πάρουμε. Να σου πω κάτι και να σου πω και πέντε να είμαστε, όπως είπε ο αγαπητός, και 6 και 7 και 25 που λέτε δεν κάνουμε τίποτα. Τι όπλα να πάρουμε? Σπεντόρες ή δεν έχουμε πιστόλα? Για πείτε μου, τρελαίνεσαι, τι θα πάρεις? Τι όπλα να πάρεις? Εδώ πέρα έχουν πυρηνικά όπλα. Να πάρεστε. Παιδιά, συγγνώμη, στο τέλος θα σας δοθεί μικρόφωνο. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο εχθρός μας και τι μας κάνει, και να πάρουμε τα όπλα. Φυσικά να ξέρετε ότι μόλις πάρουμε τα όπλα, θα τα πάρουμε. Στο τέλος θα σας δοθεί. Σας παρακαλώ, στο τέλος θα σας δοθεί μικρόφωνο να ολοκληρώσει. Παρακαλώ, όποιος δεν έχει υπομονή, καλό θα είναι να μην βάλει εναντίον της εκδήλωσης σήμερα. Αν δεν νομίζετε ότι έχετε την απαραίτητη υπομονή που χρειάζεται αυτή η εκδήλωση, μην την κατατίσετε στο τέλος να γίνει ποικίλια. Σας παρακαλώ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα των ποτίων, παιδιά. Σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποια λύση. Ακούστε τον κύριο Ευστράτιο Περσίδη και θα σας πούμε και εμείς κάποια πράγματα. 10 λεπτά υπομονή ακόμα. Συνέχισε, Ευστράτιο. Ευχαριστώ. Συμπερασματικά θέλω να πω ότι αυτό που συντελέστηκε στο Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε όλη την ελληνική επικράτεια πάσης άκρη, έτσι, ήταν ένα σχέδιο διεθνώς μεθοδευμένο, παγκοσμίως μεθοδευμένο. Έτσι, και ο ελληνισμός είναι ο χειρότερος εχθρός για τους συγκεκριμένους. Λένε, να ξέρετε ότι ο Κεμάλ δεν ήταν όπως και ο Λένιν, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος σύμμαχός του, ο σύμβουλός του, και του παραχώρησε τον αρχιστράτηγο Φρούνζε για να πολεμήσει τους Έλληνες, και ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο και γράφει τι φρικιαστικά εγκλήματα είδε να γίνονται, ο ίδιος ο Φρούνζε. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τζόρτζ Χόρτον, έχει γράψει ένα άλλο βιβλίο και αναφέρει επίσης τα φρικιαστικά εγκλήματα. Μικρά παιδάκια, κορίτσια, με κομμετωμένα κεφάλια, με ανοιγμένες κοιλιές, βιασμένα. Μαζεύαν όλο το χωριό και το βάζανε μέσα στην εκκλησία και στο σχολείο και βάζανε παιδιά και τους καίγανε όλους. Όλους τα διαγράφησαν με τα μωρά μαζί. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα που έγινε, δεν έγινε. Θα έρθουν οι αριστεροί που λέτε και θα μας πούνε ότι, όπως το λέει και κάποιος ιστορικός, Πόντιος ο κύριος Αχτζίδης, ότι ο τουρκικός εθνικισμός, λέει, οδηγήθηκε εκεί, και άρα ο εθνικισμός είναι κακός, και άρα ο διεθνισμός είναι καλός, και άρα ζει το κομμουνισμός, και άρα ζει το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι άλλο ακόμα βάζει ψηφιότητα κλπ. Λοιπόν, δεν μας λέει όμως ούτε τι έκανε ο Λένιν, ούτε τι έκανε ο Φρούνζε, ούτε τι έκανε μετέπειτα ο Στάλιν, ο οποίος κάνας από τους δεν ήταν ούτε εθνικιστής, ούτε φασιστής. Λοιπόν, έρχονται οι άλλοι που λέτε και λένε, και το επίσημο κράτος εδώ πέρα πιστεύει, ότι το έγκλημα αυτό έγινε με βάση το Ισλάμ. Σας πληροφορώ πάρα πολύ, πολύ καλά, ότι ο Κεμάλ δεν ήταν ούτε Τούρκος, ούτε Μουσουλμάνος. Ο Κεμάλ, ξέρετε ότι πέθανε από κύρος θύματος. Ήταν κίνεδος και μέθησος πέθανε από κύρος θύματος. Ευρείτε μου εσείς έναν άλλο μουσουλμάνο και μάλιστα τόσο φανατικό και τόσο αυτό που να σκοτώσει και να σφάξει τόσο κόσμο, τόσα εκατομμύρια λαών για το Ισλάμ και να εξισλαμίσει όλη τη χώρα, που πέθανε από εκείνος τύπωτος και που ήταν και ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, ο δε ξαδερφός του που λέτε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεύτερος ξέδερφος από τη Θεσσαλονίκη, ούτε αυτός ήταν Έλληνας, ο αλεξιός του είναι ο κ. Μητσοτάκης που είπατε προηγουμένως, έτσι, της αδερφής του εγγόνη. Ούτε αυτός ήταν Έλληνας, και εδώ πέρα βλέπετε που είναι ο Πλούταρχος, θα γράψει κι άλλο παράλληλο βίο. Βενιζέλος Κεμάλ, ο ένας εθνάρχης στην Ελλάδα, με όλες τις λεωφόρους στο όνομά του αφιερωμένες, αδριάντας σε κάθε πόλη, σε κάθε αυτό. Αυτός που κορδόνηκε αυτό ότι μας έσωσε και έφτιαξε και πήγε να κάνει την Ελλάδα των πέντε θαλασσών, και των δύο εκπύρων, και ουσιαστικά τι έκανε,
κατάστασε τον ελληνισμό, μας φαγίασε. Αλλά περνιέται όσο εθνάρχης. Ο δε Κεμάλ, εθνάρχης στην Τουρκία και θεός. Να ξέρετε ότι στην Τουρκία μπορείς να πάρεις να βρεις τον Αλλάχ, τον Μάμεθ, όλους. Δεν κάνετε τους κάνουν τίποτα, έτσι. Αν πεις και τον Κεμάλ, φυλακίζεις αυτομάτως και αυτοεπαγγέλτος. Ο Κεμαλισμός είναι θρησκεία στην Τουρκία. Λένε επίσης ότι ο Κεμάλ ήταν, λέει, ο εξυγχρονιστής της σύγχρονης Τουρκίας. Τους εκπολίτησε. Τι τους έκανε, ξέρετε? Τους παγκοσμιοποίησε. Τους έκανε από ένα θρησκευτικό κράτος, εθνικό και θρησκευτικό δεμένο, όπως ήτανε. Τι τους έκανε? Τους έβγαλε, άλλαξε τη γραφή. Τους αποϊσλάμισε. Ναι. Λοιπόν, τους άλλαξε όλα αυτά και τους έκανε. Ενώ πάνε στο τζαμί και προσέχονται την Παρασκευή, η Παρασκευή τους είναι εργάσιμη και, και η αδικία τους είναι Κυριακή. Δεν είναι οξύμορο και τραγικό? Λοιπόν, αφαίρεσε οτιδήποτε είχε σχέση με την αυτή, έβγαλε το Φέση, έβγαλε όλα τα οτιδήποτε εθνικό είχε η Τουρκία και τους ξευρωπάησε. Όπως μας έκανε και εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Μας ξευρωπάησε. Έτσι. Κορδωνόμαστε και χαιρόμαστε που γίναμε Ευρωπαίοι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα δύο λόγια θέλω να πω και τελειώνω για το φίλο Φίλη. Μην πιστεύετε ότι ο κύριος Φίλης δρά από μόνος του. Είναι και αυτός, και αυτός ένα γρανάζι του συστήματος, της νέας τάξης, που εκπληρώνει το ρόλο του, όπως η Ρεπούση, η Δραγώνα, ο Τατσόπουλος και όλοι αυτοί. Ο Νάσος Θοδωρίδης και όλοι αυτοί που είναι οι... Και οι 300, αλλά λέμε τώρα λέμε για αυτούς που έχουν καταφερθεί εναντίον των εθνικών θεμάτων, έτσι. Όλοι αυτοί. Ανοιχτά θέλετε να πείτε. Αυτοί οι υπόλοιποι συγκαλύπτουν. Ναι, αυτούς που έχουν καταφέρει που λέτε, αλλάζουν την ιστορία με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, θυμάστε παλιά, δεν ξέρω, θυμάστε κάποιος Καρυπίδης ήταν υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Είχε βγει στο Facebook και είχε γράψει κατά των Εβραίων. Δεν πρόλαβε να γίνει τίποτα. Αυτό εξαϊλώθηκε, τον βγάλα, τον εξαφανίσαν, τον βγάλα τη λίστα. Ούτε καν υποψήφιο. Φυσικά ο κύριος Φίλης όχι μόνο κουνήθηκε τη θέση του, αλλά και στηρίχθηκε από τον Αλέξη, το αφεντικό του. Ο οποίος είπε ότι έχει, λέει, το δικαίωμα να εκφράσει την επιστημονική του άποψη. Δηλαδή, ακούστε, ο Υπουργός Παιδείας Ελλάδος εκφράζει από τη θέση του Υπουργού, έτσι, την ανθεληνική άποψη, την άποψη της Τουρκίας. Δηλαδή, που λέει ότι δεν έγινε γενοκτονία. Και τι να κάνει να το μυθεί και να πάει σπίτι του, στηρίζεται. Ο στόχος είναι μέσα από την. Αυτό θέλω να καταλήξω. Από την αντικατάσταση του πληθυσμού που δημιουργείται. Την αλλαγή, έτσι. Δηλαδή, βλέπετε, εμένα με διώχνουν αυτή τη στιγμή από το σπίτι μου την πατρίδα μου, μου δίνουν 15.000 εργασιακατρών να πάω στα δοκιά βία. Για να μου ρίξουν την οικογένεια, να μην ξέρω τι πίσω, έτσι. Άλλου του φέρνουν εδώ πέρα, του δίνουν 10.000 στην τσέπη και κινητά, iPhone και αυτά όλα και να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί εδώ του ετοιμάζουν, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε, φύγε η αλλασία όπω το είπε ο πατρόσμο μα. Με άλλο θα κοιμηθείτε και με άλλο θα ξυπνήσετε. Έτσι, έτσι δεν είπε. Λοιπόν, επιχειρείται το σβήσιμο της κάθε εθνικής μνήμης, της κάθε εθνικής διαφοράς του παρελθόντος με τους γείτονες και ο κάθε εθνικός αγώνας. Επιχειρείται να σβηστεί, να λυθεί, έτσι ώστε να μην μπορέσει αυτός ο λαός ποτέ να νιώσει ότι υπάρχει κάποιος εξωτερικός εχθρός κάτι από δίπλα. Ότι μενώνει κάτι σαν Έλληνα, σαν συνέλληνα, έτσι. Για να μπορέσει να ενωθεί, να συσπηρωθεί, να οργανωθεί, να ξεσηκωθεί και να πολεμήσει. Αυτό που λέμε να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, για να πολεμήσει για κάποιον τα ιδανικά της φυλής. Τώρα, τα σημερινά παιδάκια, τι έχουν ιδανικό? Το τι iPhone, το τι tablet, το τι θα τρυπήσει, το τι θα γράψει από εδώ, να μου τζουρώσει από την άλλη, πόσες τρύπες θα ανοίξει, το που θα πάει διακοπές και τι θα αυτό, έτσι. Και τι θα φάει και τι θα πιει. Τίποτα, υπάρχει ένα δελικό. Θα κατωθούμε, μας λέτε, τι θα κάνουμε. Θα προτείνεις κάτι τώρα, θα κάνεις να προτείνεις. Εγώ να ρωτήσω τι θέλω. Αλλά σκεφτείτε, όπως θα κάνεις κάτι, με βέβαια χρόνια, όταν από πρώτος, όταν από δεύτερο, πάνω από δεύτερο. Σας παρακαλώ, ενωμένοι θα νικήσουμε. Ενωμένοι θα νικήσουμε. Όλοι μαζί για την χώρια πάνε οι χαζοί. Ωραία. Σας παρακαλώ. Κύβδηλα και ψευδεπίγραφα πρότυπα και πλαστικοί ήρωες. Γι' αυτό που λέει ο Τζέφρι, χώρεξε το περιβόητο σε Πέκυκο, γι' αυτό έγινε η ελληνοτουρκική φιλία, γι' αυτό τα τουρκοσύρια, γι' αυτό ο Οικουμενικός Πατέρας Βαρθολομαίος είπε, το θυμάστε αυτό, καλά λέει συμβίωνα, λέει, οι Έλληνες με τους Τούρκους δεν τόσα χρόνια, μέχρι κάποιοι ξεπολίτες παρακαλώ.
και δημιούργησαν τα γνωστά προβλήματα του 1821. Και επίσης ο Βαρθολομαίος είπε κάτι άλλο καλό. Έκανε κάτι άλλο. Παρέστησε τα εγγένεια και ευλόγησε το μουσείο του Κεμάλ, κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Το γνωστό σπίτι του Κεμάλ. Το θυμάστε, από το οποίο, αν ξέρετε, ξεκίνησε αυτή η προβοκάτσια με τη βόμβα που βάλαν δίθεν, όπου πυροδότησε τα Δεκεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη και έτσι. Αδελφοί, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελάτε πάνω, μιλάω από κάτω να φωνάζω. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Τι νόημα έχει αυτό που κάνετε, να χαλάσουμε μία κύριο που προσπαθούμε να έχουμε λύσει. Δεν παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ, εγώ δεν θέλω άλλο. Αυτό το που λέγαμε κάτω. Έχει γίνει, συγγνώμη, αδελφοί. Γιατί τα όπλα τι έγινε. Συγγνώμη. Είναι, τι μίλησα. Συμπατριώτες, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Συγγνώμη. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Δεν μιλάει κανείς. Όχι, 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 κανένας δεν μιλά. Κανένας. Έχει γίνει για όπλα εδώ μέσα. Μισό λεπτό. Έχει γίνει με πολύ αίμα για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Γίναμε επένδυση στον κόσμο για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση να βοηθήσει ένα τον άλλον. Όποιος δεν το σέβεται να σηκώθει να φύγει. Τώρα! Για όνομα του Θεού! Λύσεις προτείνουμε! Για όνομα του Θεού, πια! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Σε ευχαριστούμε. Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεσίνη. Ευχαριστούμε, κύριε Πεσίνη. Η Συντονιστική Επιτροπή θα αναγγείλει κάποιες λύσεις. Ακούσατε ήδη από τους ομιλητές λύσεις. Θα ακούσετε και τρεις λύσεις από εμάς. Σας φέραμε όλους εδώ και σας υποσχεθήκαμε λύσεις. Ως μικροί άνθρωποι δίνουμε μικρές λύσεις. Σιωπή. Ο Θεός που είναι μέγας θα δώσει τις μέγιστες λύσεις. Μόλις ακούσαμε για τη γενοκτονία των ποντίων από τον κύριο Πεσίδη. Η γενοκτονία μέχρι πρότινος διδασκόταν στα σχολεία μας. Ήταν μάθημα της τρίτης λυκείου. Εμείς έχουμε ένα οκτασέλιδο που σας το δίνουμε εδώ.
τηλέφωνο και θα διανέμεται σε όλους τους Έλληνες. Ούτως ώστε, εάν κάποιος θέλει υδραυλικό, παραδείγματι, να πάρει.